ψηφιακά. Καλωσορίσατε στο Πάμε Παραδοσιακά. Εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας με την παράδοση. Πιστοί στα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου. Ευχαριστούμε όλους σας, πόψε που μας θωρείτε, και ευχούμαστε από καρδιάς να το ευχαριστηθείτε και εις τους αποδήμους μας κοντά μας να βρεθείτε. Ξεκινήσαμε έτσι με ένα τσατιστό, ξεκινήσαμε με ένα υπέροχο τραγούδι από τη χοροδία του πολιτιστικού ομίλου Ερμή Σαραδίπου. Έχουμε απόψε εκλεκτούς καλεσμένους, τόσο κριτές όσο και παίχτες. Θα τους γνωρίσουμε όμως στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε έτσι με την πρώτη μας ομάδα, η Γόλγη. Σωστά είπα το όνομα? Σωστό. Από πού μας έρχεστε? Από την Αθηαίνου. Από την Αθηαίνου είναι οι ομάδες μας. Νομίζω και οι τρεις ομάδες είναι από την Αθηαίνου. Ναι. Και η Γόλγη είναι αρχαιολογικός τόπος στην Αθηαίνου. Ναι. Και τα τρία ονόματα, να πούμε έτσι, των ομάδων μας είναι αρχαιολογικοί τόποι της Αθηαίνου. Έχετε ετοιμάσει κάτι για μας, έτσι, κάποιο τσατιστό για να ξεκινήσει έτσι η εκπομπή μας? Φυσικά. Ποιος θα μας το πει? Ερωτικό. Ο Παναγιώτης. Ό,τι θέλετε. Ερωτικό. Θα κάνω ένα μηχάνημα που κάτσε τη γη να ρέσω. Να μπαίνω γιο να τη φιλώ και η μάνα την να ρέσω. Υπέροχα το τσατιστό από την ομάδα μας. Πάμε στη δεύτερη μας ομάδα έτσι να την γνωρίσουμε. Η Καφούντα. Η Καφούντα είναι μια τοποθεσία της Αθηαίνου. Στα παλιά τα χρόνια, χειμώνα καλοκαίρι είναι τρέχει νερό. Τώρα με χειμώνα έχει με καλοκαίρι. Εστρέψαν όλα. Ναι. Και τα ταμεία και οι βρύσες και οι ποταμοί νομίζω. Μια φορά του κατακλυσμού που έκαμε πολλά δυνατή βροχή και πλημμύρισαν και στη Λάρνακα και στα γύρω περιοχές. Είχε νερό, είχαμε 5 μέτρα. 5 μέτρα ύψος νερό και τρέχει. Τα παλιά τα χρόνια νομίζω όλα τα λιάνε σε καλύτερη φάση από αυτή που βρισκόμαστε σήμερα εμείς και η Κύπρος μας. Πάμε έτσι να γνωρίσουμε και την τρίτη μας ομάδα, τους τα Μάλουρα. Η Μάλουρα είναι αρχαιολογικός χώρος, βρίσκεται νότιο-ανατολικά της Αθηαίνου.
Γίνονται αναστροφές κάθε χρόνο, πρέπει να πω, από ομάδα υπεύθυνων των δόκτωρα Μιχάλη Ντουμάζων από την Αμερική. Και αρκετά από τα ευρήματα βρίσκονται στο Καλλινίκιο Μουσείο στην Αθηναίων. Παροτρύνω όσους δεν μας έχουν επισκεφτεί. Είναι ένα αξιόλογο μουσείο και υπάρχουν αρκετά βήματα επίσης από τους Γόλγους. Έτσι, να προβάλλουμε τους αρχαιολογικούς τόπους που έχουμε στην Κύπρο μας, γιατί πολλοί κόσμος δεν είναι ενήμερος και δεν γνωρίζει ότι έχουμε τόσους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Αν μπορώ επίσης να πω κάτι, με το ίδιο όνομα υπάρχει και πολιτιστικός όμιλος στην Αθηναίων, ο οποίος δρά εδώ και 13 περίπου χρόνια. Θα τον καλέσουμε έτσι στην εκπομπή μας. Πολύ ευχαρίστω. Πώς για να με το πιθκάβλι για τη Μάλβουρα. Βεβαίως, θα μας πείτε. Ότι Αθηναίου εχορκών με όνον ιστορία. Ο Ιγόλγη και η Μαλουρέα είναι μια μαρτυρία. Είναι μια μαρτυρία. Μπράβο στις ομάδες μας. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να πείτε και εσύ, Ράνε. Βεβαίως, να πείτε και εσύ. Δεν αδικούμε κανέναν την εκπομπή μας. Επειδή άκουσα την άντρη που τραγούδαν τώρα και ήταν πολύ ωραία φωνή σου, ήθελα να πω ένα τώρα ή μετά να μου πει σας. Τώρα, με το ακούω. Τώρα. Ω Θεέ μου, γιατί έπλασες πάνω στη γη αγγέλους. Πάνω στη γη αγγέλους. Ω, σαν τούν την κούκλα μπόγαμε, πέ μου το επιτέλους. Πέ μου το επιτέλους. Ω, πως η φωνή μελωδική, όπως το Αϊδονί. Όπως το Αϊδονί. Ω, μαγευτή του λεβεντόνιους, μαγευτήκα και γιο. Μη μαγευτήκα και γιο. Να το απαντήσω κι εγώ πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολλά για τούν τα λόγια που πες. Λαλείς τα μόνο θα είχαμε. Όχι σαν λαλείς τα σούλες. Ω έθιμα παραδοσιακά και τη ζωή στα καλή. Ω αρέσκει μου να τραγουδώ, να παίζω και τη σκιάβλη, να παίζω και τη σκιάβλη. Μέρα τι είναι πια διεμήτες μας νομίζω, να προχωρήσουμε έτσι να γνωρίσουμε τους κριτές μας, γιατί αφήκαμε τους πολύ ώρα να περιμένουν. Ξεκινώντας, γεια σου Ηλία μου, καλώς όρισες στην Παραδοσιακά για ακόμα μια άλλη. Εκπομπή ο Ηλίας είναι μαζί μας. Εδώ ο κριτής μας, ο ειδικός στο τσάτσισμα. Νομίζω να παίρνετε συμβουλές από τον Ηλία μας πάνω στο τσάτσισμα. Βρήκα το κατάλληλο, πιστεύω. Έξω το ταλέντο στο τσάτσισμα. Να το δούμε στη συνέχεια. Θα περιμένω και από εσάς να γράψετε. Θα είσαι ποιητή σήμερα. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Ο κύριος Σίμος Τσάκας. Εξαίρετος ηθοποιός, όλοι τον γνωρίζουμε. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε. Τι να κάνουμε, αυτέ τι δύσκολα πράγματα. Ελπίζουμε να φέρουμε λίγη χαρά και λίγη διασκέδαση στον κόσμο αυτέ τι δύσκολε νύχτε. Δύσκολε ημέρε μα σήμερα. Όμω προσπαθούμε κι εμεί μέσα από την εκπομπή μα να δίνουμε έτσι μια νότα διασκέδαση στον κόσμο. Και θα σα ευχαριστούμε που είστε μαζί μα. Και ο κύριο Κωνσταντίνο Τσολή, ένα εξαίρετο κι αυτό ηθοποιό, ραδιοφωνικό παραγωγό, με τεράστιο χιούμορ νομίζω. Έχω το τέντομο μας, έγινε το χιούμορ. Κύριο απαραίτητο νομίζω που είναι το χιούμορ. Παίζεις έτσι στο ραδιόφωνο Κυπριακά τραγούδια. Όχι. Υπάρχει ραδιόφωνο τώρα που παίζει Κυπριακά τραγούδια. Πρέπει να ξεκινήσουν νομίζω να παίζουν Κυπριακά τραγούδια γιατί ο κόσμος τα αγαπά και τα έχει ανάγκη. Να σου πω κάτι έτσι αλλιώ. Σιγά σιγά ο κόσμο με τα πράγματα που συμβαίνουν, κόψε το κουλά, κόψε το κουλά, το ένα, κόψε το άλλο. Νομίζω ότι στην παράδοση είναι τα πάντα. Το μόνο πράγμα που έρθει σηκώνει η παράδοση και τα ίδια. Δεν μπορεί να κουρέψει του κουμά, του ξεδόρνει. Ακριβώ, θα τραβούμε πίσω στι παράδοσει μα. Ευχαριστούμε του κριτέ μα και πάμε στην πρώτη μα ενότητα. Όπω γνωρίζουμε όλοι, η πρώτη μα ενότητα είναι η ενότητα των τσατιστών. Θα δώσουμε κάποιε λέξει στου παίχτε μα και καλούμε να φτιάξουν δικά του τσατιστά. Ένα τσατιστό ή κάθε ομάδα από κοινού να φτιάξετε. Για σήμερα το θέμα μα είναι το πολυπόθητο φυσικών αέριων. Που νομίζω πριν το δούμε, έβαλαν όλοι χέρι πάνω του. Ας μην πω εγώ περισσότερα για το φυσικό αέριο, να αφήσουμε τις ομάδες μας να εκφραστούν και να στείλουν τα μηνύματά τους μέσα από τα τσατιστά, που είναι ένας τρόπος έκφρασης, όπως ξέρουμε όλοι. Είσαστε έτοιμοι να ακούσετε τις λέξεις μας? Πάμε. Επιστήμονας, θάλασσα, ανάθεμα, ακρίσκια,
Αφροδίτη, Οικόπεδο, Πετρέλαιο, Ριάλια, Αέρια, Ρεύμα. Λοιπόν, θέλω και τους αθιστών από τους κριτές μας. Μπορείτε να έχετε λίγο βοήθεια από τον Ηλία. Είναι ένα πιστεύω εγώ. Είναι ένα πιστεύω εγώ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ειδικές μας. Να τις εντάξετε αυτές το τσακτιστό. Εγώ θέλω δηλωμένε λέξει για να πω τσακτιστό. Δηλωμένε λέξει. Θέλω να λέω λέξει με τη μετά. Θέλω για το τσακτισμό του ερωτικού μετά. Α, εσύ. Ναι, επειδή φορά ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Εγώ δεν άλλο πάνω. Τι φορά θα με γράψαν αρκετά. Βέβαια θα το τραγουδήσετε με το φιολί μας και το λαούτο μας στο τσακιστό. Πάτε μαθήματα από το Ηλία μας, πάνω από την δυσκομάδα. Έχουν το οι ομάδες που θα μιλήσουν. Μα ακούσουν πολλά ώρα. Ναι ρε κουμπάρ. Τσακτιστά από ό,τι είδα. Η πρώτη μας ομάδα να μας απαγγείλει το τσακτιστό της μαζί με το βιολί και το λαούτο. Να ακούσουμε και τη φωνή σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ευρέθη στο οικόπεδο αέριο γκαμπόσο. Αέριο γκαμπόσο. Ω, θα γίνω επιστήμονα γρία για να τσεπώ. Σωρία για να τσεπώσω. Οι επιστήμονες που ανασχοληθούν με το φυσικό αέριο είναι οι μόνοι που μπορούν να βγάλουν λεφτά στις μέρες μας γιατί άλλα τα επαγγέλματα. Λοιπόν, οι κριτές μας. Ηλία μου, ξεκίνουμε από εσένα. Πώς σου φάνηκε το τσεπιστό? Εντάξει, καλό ήταν, ε. Θα αρχίσω με έναν 8. 8 από τον Ηλία μας. Ο Σίμος. Ακούσα τώρα. Ναι, άκουσα εδώ. Θα είναι 4 λέξεις. 4 λέξεις. Λόγω του ότι μόνο 4 θα είναι λέξεις, εγώ θα βάλω έναν 7. 7 από τον Σίμο για σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Εμένα άρεσε εγώ, ο κύριος. Είχε μήνυμα νομίζω. Είχε μήνυμα και ήταν έτσι λίγο καυστικό γιατί αποκουπήσαμε αρκετά πιστεύω. Του μόνο κάποιοι να βάλουν μες στην τσόπη τους τα λεφτά. Σωστά, πολύ σωστά. Πάντα κάποιοι τα βάλουν τα λεφτά. Ο καρδιάς είναι ανεξάρτητος, πιστεύω είναι ό,τι πρέπει. Ο καρδιάς, δεν είναι ένα μήνα από καρδιάς. Η βαθμολογία. Ναι. Πάμε στην επόμενη μας ομάδα να ακούσουμε το τσακιστό σας. Σε θάλασσα με τα αέρια σου. Της Αφροδίτης το νησί πετρέων έχει πολύ κι αέριο κι ρεύμα. Αυτό ήταν το τσακτιστό από τη δεύτερη μας ομάδα, νομίζω ότι δεν είναι τέλειο εδώ. Όχι, τούτο ήταν το τσακτιστό που είπετε, σε αυτό θα βαθμολογηθείτε. Υπήρχε μήνυμα στο τσακτιστό. Έτσι, αέριο, ούλα, για να θέλαν τα ούλα. Νομίζω, για χαρά πόντου, έφκανε μπροστά έξω. Ο βαθμός. Ένα βαθμό. Πάμε τους κριτές μας, να μας την αυστηρή σήμερα, νομίζω έναν έξι. Έξι, νομίζω δεν έχει γυναίκα σήμερα στην Κρήτη Γυναίκη Τροπή. Ήρθε κάτω του Λούση. Ήρθε κάτω πιο αυστηρή. Ναι, ο Σίμος. Ναι, μπορεί να του έρθει λίγο, αλλά είσαι προσπαθεί να βάλει πολλέ λέξει. Ναι. Οπότε εγώ να δώσω πάλι 7. 7. Χάλασε μου αυτό, έλα. Από καρδιά. Να σου πω, οι αρχέ του ιάθε με. Αλλά δεν δικό μου τούτο, είναι ένα βιούλα. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Ένα εξάρι μου και εσύ που καρδιά.
Έχει και για σας. Πάμε στην τελευταία μας ομάδα. Ποιος θα μας πει το τσακιστό? Εγώ. Τσακιστό να μην πάμε. Επιστήμονα θάλασσα να κοντέψει, θάλασσα να κοντέψει. Ως της Αφρόδητης το οικόπεδο, ριάλια για να πέψει, ριάλια για να πέψει. Νομίζω να χαθούν όπως την Ocean Tanker μες στην πλαισίνη της διαδρομής. Χρησιμοποιήσε μια λέξη, εντάξει, καλό, να είναι 7. 7. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Γιατί, έτσι είπα να αλλάξω τη σειρά. Όχι, δεν έχουμε έκδοση, έτσι να βγαίνουμε. Συγχύστηκα τώρα. Εσύ, αρέσει μου, εντάξει. Θα δικά σου. Όχι. Γιατί δεν τον αφήσεις να βάλει το εργαλείο μέσα στο οργάνο, ας πούμε. Αν ήθελε, δεν μπορούσε, εντάξει. Αν έβαλες το όργανο μέσα, αλλά επειδή παραπλάει, θα σας δίνουν 7. Αλλά επειδή δεν σας αφήσαν και ακρόστηκες τους, έξι εσύ. Ήβραμεν τα αέρια και θέλουν να τα πιάσει. Και τα ριάλια που έχουμε θέλουν να τα φάσει. Στις Αφροδίτης το γυαλόν έχει έναν οικόπεδο πετρόλα γεμάτο. Έμα ένα θέμα που τα βραζίν τη φτώσαν που φέρασιν και πήρα μαθούγα το και πήρα μαθούγα. Συγκαλέψεις του Κωνσταντίνου για τον ομόνιμο. Ήταν πολλά επαγγελματικό. Ήταν, ναι, νομίζω αυτή η συγκριτέχη που το εδώ έκαμε. Για το τσακιστό. Είναι απλό να Μπήκαμε στη θάλασσα την Αφροδίτη να βρω. Έτσι είδα το αέριο του γείτονα που κάτω. Έχει καλύτερη φορή που ήθελα να έχω να πω, περνάς παραπάνω. Ποιος? Εσύ, εντάξει, εγώ έλα, γιατί είχαμε στα χορκά μου. Εμείς ήμουν στην Παρίσι. Φέληξτε μας, έχουν και το τσάτισμα. Πάμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης μας ενότητας, που είναι ο έρωτας. Είσαστε ερωτευμένοι, κρίτε μας να μας γράψετε το τσάτιστο για τον έρωτα. Είναι ο έρωτας κρίση, νομίζω. Λοιπόν, είστε ελεύθεροι να γράψετε ό,τι τσάτιστο θέλετε για τον έρωτα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Δεν υπάρχει λέξη για το τσάτιστο. Συνεχίστε. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο, στα 15 δεύτερα. Γράψτε. Μα ούτε μια λέξη δεν έγραψε. Τέσσερα, τρία. Τέλος χρόνου. Δεν προλάβαμε να γράψουμε, νομίζω.
Γράψαμε ωραία τσατσίστα για τον έρωτα. Πάμε να τα ακούσουμε, την πρώτη μας ομάδα. Κάτε ρε Παναγιώτη. Μπήκε με στην εκκλησία και σου στην γελιγιστή ο Τσαμαντίνη δεν ο Χριστός με το Θεό να γκριστή ο πατέρ του λέει δεν μπορώ και φτιάν κοπέλα να θωρώ και να διδασκοπεί στην Για να είμαι στο ενδιάμεσο, αν για σένα που ήταν και ξύπνησε τα καλή σου, ήταν αντικειμενικό πιστευκό, οπότε ήταν 9. 9. Βοήθησα σας νομίζω. Πάμε στην δεύτερη μας ομάδα. Να πούμε δύο, δικαιωμάτια γράψαμε δύο. Το ένα είναι να βαθμολογηθεί, μετά να ακούσουμε και ο δεύτερος. Εσύ θα βγάλουμε χάρη. Την Κύπρο μάλλη μου με τα υπάρχοντά της. Με τα υπάρχοντά της. Έτσι ούλης της Αμερικής τα εργοστάσια της. Τα εργοστάσια της. Έκανω της τα χαλάλην της. Μια νύχτα στην αγκάλι της, να κοιμήσω του πάλι. Να κοιμήσω του πάλι. Επαρέσει στην ομάδα μας, δεν είμαστε μας μιλωμένο τσοφιστό. Ψηλό. Ψηλό. Ναι, να μην ξεφύγουμε από το ψηλό όμως. Ο κύριος Τσάκας. Πήρε μας τις Αμερικές, δεν θέλαμε. Άνθρωπος αν είχε τα εργοστάσια να μην κοίτσε όλα τα κάλλη της Κύπρα, δεν τα φιέρωνε. Μα για μια γυναίκα. Πώς είναι αγάπη, είχατε και εγώ. Έτσι ναι, εγώ. Δεν ξεχνούμε. Μια γυναίκα. Εσύ αν είχε μια γυναίκα. Λοιπόν, εγώ θα βάλω έναν 7. 7. Γιατί 7. Πολλά αυστηρός νομίζω. Δεν είναι πολλά αυστηρός. Κύριε Σολής. Είχες κάποια υπόψη σου, ρε, μου το γράφε. Λοιπόν, έναν 8, γιατί, ξέρεις, ο κόσμος, ο παλιός, πιο παλιού βάσκα, 200 χρόνια, είναι αυθεντική. Και τα τσατσιστά που λαγούς είναι που είναι ψηφίλοι που φταίνουν. Ασχέτως είστε οι άνθρωποι για μένα διαγωνιστό, αλλά δεν και κοφτούν να κερδίσουν, να μην κερδίσουν. Κοφτούν να βγάλουν και όπου έχουν μέσα. Να βγάλουν και όπου έχουν μέσα τους και να βγάλουν καλά. Οτό. Εντάξει, νομίζω ήθελε να περάσει το μήνυμα που είσαι αγάπη εσύ και συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο που είπε ότι η παλιά ο έρωτας ήταν σε μια διαφορετική διαδικασία. Οπότε έναν 9. 9 από τον ίδια μας. Πάμε και στην τελευταία μας ομάδα να ακούσουμε το ερωτικό της δίστιχο. Ο θάλασσα να στέλνωνε ως που θωρεί τα μάτι. Ο το κλάβαν το καμάρου σου τη νύχτα.
τα που χαρτώνε σου δάκρυνε γεμονά. Δάκρυνε γεμονά. Πολύ την κράτησε την μας ομάδας του σαφιστών της. Παντρεύτηκε άλλο. Να μου να κάνω. Ένα μου να κάνω. Τώρα επιβλέγω. Ο κύριος Ηλίας. Νομίζω θα μέσα στην περίπτωση του να πω έναν τραγούδι άλλο, κάποιου συγχωριανού. Να πεις. Λέει, ο έρωτας παστούν τη γη είναι δεύτερος του χάρου. Προπάντων να αγαπά καμιά κι άλλη να του την πάρουν. Νομίζω το τραγούδι του τον παίρνει ένα 10 τον κύριο που το είπε. 10 από την ηλικία μας. Γιατί έφτιαξε το έτσι την πίκρα του έρωτα. Κύριο Τσάκας, έχετε πικραθεί από τον έρωτα? Πάμε να ακούσουμε και τσατιστά από τους κριτές μας, γιατί είπαμε ότι είναι πολλά ερωτευμένοι, να ακούσουμε κατά πόσο είναι ερωτευμένοι. Θα μπορεί να πω ένα θεατρικά, έτσι. Α, θεατρικά. Θεατρικό τσατιστό. Ναι. Θέλει μουσική να είμαι μονόλογο. Θέλει να εκφραστεί. Πού να διαφερέψουμε για να ερωτευτούμε. Και ο γένεκος θέλει παρά και εμείς εν τον βαστούν. Έχει τώρα δίκαιο να του πιστώσουμε ότι το μήνυμα είναι σωστό. Ζωλιά μας, είναι η ομορφιά σου εμπολή τσούλων τον κόσμο ρί. Ζητούλον τον κόσμο ρίζει. Ένωσε ο ήλιος που λαμπρός κι αν υπουλώ σου το φως τη γη για να φωτί. Ζήτη γη για να φωτίζει. Ακούσαμε τα τσοφιστά από τους κοιτές μας και έφτασε η στιγμή να ακούσουμε την πρώτη βαθμολογία τη σημερινή μα εκπομπή. Οι Γόγοι έχουν 47 βαθμούς, η Καφούντα 43 και η Μάλουρα 50. Άρα πρώτη μέχρι στιγμή είναι η Μάλουρα. Μια και ακούσαμε υπέροχα τσατσιστά για τον έρωτα, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τη χοροδία μα, το τέχνη τη καρτούλα μου. Thank you.
από τον πολιτιστικό όμιλο Ερμή Σαραδίπου και κάπου εδώ πάμε να δούμε ποιοι μας στηρίζουν για να μπορεί να υπάρχει αυτή η εκπομπή. Την εκπομπή στηρίζουν οι εταιρείες Hot Point, Ariston και Electrolux. Η εταιρεία Relia Trading με τα καλλιντικά Elemis, Fitomer και Makeup Studio. Η εταιρεία Panmare με ηλεκτρικές μικροσυσκευές Falson. Λεμεσός αλληλεγγύη. Η Κύπρος ενώνεται ξανά. Αυτή τη φορά στη Λεμεσό. Οι καλλιτέχνες μαζί με τους δήμους, την εκκλησία, οργανωμένους φορείς και άτομα. Όλοι εθελοντικά. Ενώνουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας. Στη μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ στη Λεμεσό. Για να ενισχύσουμε κοινωνικά παντοπολία και εθελοντικές οργανώσεις με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Τετάρτη, 24 Απριλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο χώρο στάθμευσης του Εναερίου. Είμαστε χιλιάδες. Και θα είμαστε όλοι εκεί. Λεμεσός αλληλεγγύη. Οι στόχοι σας φαντάζουν ανέφικτοι, το Πασχαλινολόγιο του ΡΙΚ κυκλοφορεί για να χαρίσει αισιοδοξία, να σκορπίσει χαρά, να δώσει 100.000 ευρώ. Πασχαλινολόγιο ΡΙΚ, επιλέξτε το. Οι πιθανότητες είναι περισσότερες. Κυκλοφορούν μόνο 100.000 λαχεία. Κλήρωση 15 Μαΐου. Καλή Ανάσταση. 1469. Ο τηλεφωνικός αριθμός που προσφέρει δωρεάν πληροφορίες και ψυχοκοινωνική στήριξη στους καρκινοπαθείς, τους φίλους και τους συγγενείς τους. Ειδικοί ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγοι ενημερώνουν και συμβουλεύουν δωρεάν και με απόλυτη αχαιμήθεια πώς να διαχειριστούμε καλύτερα τον καρκίνο. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Τηλεφωνείτε στο 1469. Μια προσφορά του Ελαζό. Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοποθέτηση προϊόντων. Στα φύλλα της καρδιάς μου μερακλίνα μου ρουτσού και για ύστερης κοντά τους εξεπλαστήσες εσύ. Καϊρίζες ο τραβίζας τα βαθιά από τα νερά κέντησες το νερό τα μου με κουπά ολυφτερά κέντησες το νερό τα μου. Φύλλα που να σε τραβήσαν έφτυσα τσίπα ψηλά που ξεράνα στο νόσο σου όσα κόψαν χαμηλά. Που ξεράνα στο νόσο σου όσα κόψαν χαμηλά. Φύλλα που να σε τραβήσαν έφτυσα τσίπα ψηλά. Εσού κοιμάσαι. Έτσι έμεινες για πάντα πόσο μου να κυβερνάς και να τρως που το κορμί μου τη ζωή σου να περνάς. Μα χαλάλι σου γιατί έχει το κουκκίνο των τζερών τη ζωή μου γλυκάνισκης σαν τις βρύσεις των νερών. Τη ζωή μου γλυκάνισκης σαν τις βρύσεις των νερών. Κόκκινο μισό γρούσα φύσαν την πλούσια στο μοτιά και σε γέμωσες μανιέρες τη δική μου την καρδιά. Και σε γέμωσες μανιέρες τη δική μου την καρδιά. Κόκκινο μισό γρούσα φύσαν την πλούσια στο μοτιά. Εσύ κοιμάσαι, πάρω τα γιόνι, πρώην με το τέλος.
ερώτημα. Να ευχαριστήσουμε τον πολιτιστικό όμιλο Νέα Γενιά Ορόκλημης που μας χάρισαν αυτόν τον υπέροχο χορό και να καλέσουμε τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ να μας πει δύο λόγια για αυτή τη σχολή χορού. Ορίστε το μικρόφωνο. Από μένα να σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεστε στο Βόλο Παραδοσιακά. Το όμιλο μας ιδρύθηκε το 1991. Σκοπός του ομίλου είναι σίγουρα η υγεία απασχόληση των νέων μας και να συμβάλλουμε και με το δικό μας τρόπο στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας που χρειάζεται πάρα πολλά τούτη προσπάθεια για όλους μας. Τεράστιες θυσίες από όλους μας για να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση. Σίγουρα. Και εσείς το πετυχαίνετε γιατί έχετε και νέους που ακολουθούν την παράδοση και να συνεχίσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τους έχουμε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, θα δούμε και άλλους χορούς και κάπου εδώ νομίζω να περάσουμε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας, όπου δεν είναι άλλη από το τραγούδι. Όπως έχουμε δει, οι ομάδες μας έχουμε πολλούς καλοφωνάριδες. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει εδώ για να τραγουδήσει. Ποιο θα επιλέξετε από την ομάδα. Η πρώτη μας ομάδα, ποιο θα επιλέξει για το τραγούδι. Η Χριστάλλα. Κυρία Χριστάλλα, να περάσετε εδώ, κυρία Χριστάλλα, να σας δώσουμε το μικρόφωνο. Και το τραγούδι που θα τραγουδήσετε είναι το «Αγαπώ την και αγαπάμε». Ξέρουμε το. Αγαπώ την και αγαπάμε, θέλω την και θέλει με. Θελήσουν οι γονείς μας, παίρνω την και παίρνει με. Κι αν θελήσουν οι γονείς μας, παίρνω την και παίρνει με. Αγαπάμε κι αγαπώ τη σαν τα μάτια μου τα πιο. Της μανούλα φέρε μου ψακί να πιω. Και αν έρθε της μανούλα φέρε μου ψακί να πιω. Έθελα να έρθω το βράδυ και πιάσε ψηλή βροχή. Σε βρω μοναχή, το Θεό με παρακαλού να σε βρω μοναχή. Ήσουν εξαιρετική και σκηνική παρουσία και χρειάνει η φωνή της. Να πάρετε τη θέση σας, να ακούσετε τη βαθμολογία σας. Πώς σας φάνηκε, κυρία Χριστάλλα? Κύριος Τσάκας. Γεια Χριστάλλα. Το λοιπόν, παρακολουθούσε πριν που είμαστε, ξέρω εγώ, και αυτού τα δευτεία και χορεύκαζαν και έζησε σου το πράγμα, ζεις τη μουσική. Πες συνέστημα. Αρέσκει μου, αρέσει να χαρώ δαμή, δύο ώρα να... Εγώ δεν θα σου βάλω 10, αλλά... Πολλιάς. Περίμενε. Αλλά περίμενε, ναι. Ήρθες να χαμε, έγινες πάνω στο τσάκαμ. Είσαι ομορφόπεδο μόλις. Δεν μου τα σάζεις τώρα, Αφού
Ευχαριστώ πολύ, Αμπαντός. Επειδή το εζούσες, επειδή το εζούσες, έχεις το... Το 8 μου ένα. Ευχαριστώ. Να Αυτή είναι η βαθμολογία από τον κύριο Τσολίου, νομίζω να περνάτε ένας ένας να περνάτε. Είσαι μορφόπεδος, είσαι τέλειος. Ηλία μου, εσύ τη βαθμολογία σου. Επειδή εγώ δεν πέρασα από τα μορφόπεδα. Ενώ μόνος του πρέπει να έχει παράπονη μια λίγη. Έτσι έχω παράπονη, εγώ έτσι έχω παράπονη. Εντάξει, εγώ αυτό το μεσήγια να περίπου, εντάξει. Πάμε στην βαθμολογία νομίζω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε έναν ενδιάμεσο 7,5. Βέβαια. Πάμε στη δεύτερη μας ομάδα. Ποιος θα έρθει εδώ εσύ? Ο κύριος Σωτήρης. Λοιπόν, κύριε Σωτήρη, το δικό σας τραγούδι είναι το Λούλα μου Μαρούλα μου. Εύκολο τραγούδι, νομίζω ότι το ξέρουμε. Θέλουμε σκηνική παρουσία, πάθος, συνέστημα, να διασκεδάσουμε. Πάμε. Έλα Παναγίδη, άντε πάμε. Έψεσαι η στασιόν είναι λουλά μου, μαρουλά μου. Έψεσαι η στασιόν είναι λουλά μου, μαρουλά μου. Και τα πουλιά με κόστα, Señor, me está engañando, lula mu, marula mu. Señor, me está engañando, lula mu, marula mu. Río de Medellín. Σε συνύχτα μια ή του λουλά μου, μαρουλά μου. Σε συνύχτα μια ή του λουλά μου, μαρουλά μου. Σε πόψε μια γυρίτα, τριαλαλαλαλαλα, τριαλαλαλαλαλα, τριαλαλαλαλαλα. Σε νικα μισού μου ζουρού, λουλά μου, μαρουλά μου. Καταπληκτικός, νομίζω το έζησε εξαιρετικά στο στούντιο δαμέ. Νομίζω χορεύκαμε όλοι μαζί του. Θέλω καλή βαθμολογία. Αν είναι εδώ. Θα σας το έδινα εγώ πάντως. Ο Ηλίας. Να αρχίσουμε. Ένα 8. Αν γίνεται. Έτσι γέψε. Γιατί από τελεία μου. Έσταση, γιατί. Άρχισε έτσι αρχικά δυναμικά. Δηλαδή βάλε την πρώτη επίεν, ξεκίνησε καλά η κίνηση του, μετά έκαμε κάτι σκαμπανεβάσματα και μετά έρχεψε μια πορεία σταθερή. Πάμε στο επόμενο κριτή. Το όνομα σας. Σωτήρης. Ο κύριος Σωτήρης. Πιστεύω ότι είπα ότι είναι βαθμολογία με την κυρία Χρυστάλλα, γιατί και δεν νιώθαν το. Αν δεν κάνεις μια λαθούς και εσύ, αλλά δεν το σχέσαι να έχεις. Ξέρετε το συνέστημα, ναι. Έδωκε το καιρό μου στο έλος. Έδωκε το καιρό μου στο έλος, το ανθρωπινό. Είσαι κούρεμα του, έπρεπε. Η βαθμολογιά μας ποια είναι. Είπα, πώς θέλω να πω. Της κυρίας, ιδέα με την κυρία Χρυστάλλα, λοιπόν. Η κυρία Χρυστάλλα ποια είναι, 8 ή 8. 8. Να το πούμε, να θυμηθούμε. Κύριε Τσάκας. Το μορφόμενο. Είναι φόβελο ότι κανένας τηλεφωνεύει. Δεν έχει τηλεκούσε, μάλλα ρε φίλε, ούτε που είναι. Αντικειμενικά και επειδή θα κρίνω αντικειμενικά θα πάρεις 9. Ευχαριστώ πολύ. Εννιά. Η τρίτη μας ομάδα, ποιος θα έρθει να τραγουδήσει? Κύριος Κύρος. Κύριος Κύρος. 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 Να έρθει εδώ ο κύριος Κύρος. Κύριος Κύρος. Κύρος, όχι άκυρος. Να δούμε τώρα τις φωνικές σου ικανότητες.
Λοιπόν, το τραγούδι σου είναι... Να τις ακούσεις και όχι να τις... Να τις ακούσω, πολύ σωστά. Να δεις το χορό. Και το χορό και το τραγούδι. Τρεις Αιγαίες σε μια ντομάτα. Μονό. Το τραγούδι σας, ας πούμε να μας πείτε. Νομίζω έξι περίοδους Κρήτης και να γίνεις το μάτα μου να το... Τρεις Αιγαίες και μια ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις Αιγαίες και μια μοζάβα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Αγαπώ μια μαυρομάτα, που εν τα καλή της αφράτα. Που εν τα καλή της αφράτα, που αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις Αιγαίες μέσα στο πλάτο, έκανε με άνω κάτω, έκανε με άνω κάτω, στην κορίνη στο γελάτο. Στην κορίνη στο γελάτο, έκανε με άνω κάτω, έκανε με άνω κάτω, και μα ξανά παράσταση είναι ο κύριο Κύρο, νομίζω. Να πάρετε τη θέση σα, ήσασταν εξαιρετικό. Πώ σα φάνηκε ο κύριο Κύρο μα, πολύ ωραίο. Είχε αναπαράσταση στο τραγούδι του. Ναι, χώρεψε, φλέφτα. Βέβαια. Μιλάω τα τραγούδια και τα κυπριακά, μιλούν για μαυρομάτε και για μαυρομάλε. Δεν μα αφιέρωσαν τα χρόνια. Πράσι. Έχασες κύριε Κύρο. Η βαθμολογία σας. Κύριε Τσάκας. Εγώ. Αν δεν μου κάνεις την ταλαθούς και θα κάνεις και σε εγγύα θα σου αρέσει. Έναν οχτώ για την ταλαθούς. Ήταν το πρώτη φορά το τρώω τους. Οχτώ μισή άτομα. Αν σου πεις άλλο καλό μου πρέπει εννιά. Ό,τι μου αξίζει κύριο να μου. Όχι, 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 εννιά. Λέω σου όχι, δεν λαθούς και πάμε οχτώ μισή. Οχτώ για να είμαστε δίκαιοι. Πάμε στο... Κύριε, κύριε. Κύριε, κύριε. Αρέσκεις μου για δύο λόγους. Πρώτο είσαι τσαχπίνης. Εντάξει, και θέλω να απαντήσεις μια ερώτηση. Πρέπει στα 30 με 35 σου πρέπει να σου πολλά έτσι πειραχτήρινα. Και ποιος σου έδινε ακόμα. Μα είδες την τι έκαμε ρε φίλε. Εφόρευκες. Ναι, δεν του ρεκόφτουν τα λόγια, ας πούμε, να σου κάνει το φλερτ, ξέρω, γιατί σου έρετουν το. Ένιωθε το τραγούδι. 8.30. Α, με γίνεται μισά. Βέβαια, είπα μου πριν, 8.30. 8.30, ηλία μου. Πιστεύω ότι σου έκαμε τη διαφορά. Το σαλινάκι που είχε το σέρετον την πίσω, ρε φίλοι. Σαν πήγαν αυτό όπως το λέμε. Εγώ βάλα μου μισά τα κοπέγια και έκαμε το ολοκληρό. Να πω και μόνο 8. Και το γυλέκο, νομίζω. Το γυλέκο, ναι, το πλουμιστό. Παραδοσιακός. Πάμε στη συνολική μας βαθμολογία μετά το τέλος της δεύτερης μας ενότητας. Οι Γόλγοι έχουν συγκεντρώσει 69 βαθμούς και μισό, η Καφούντα 68 βαθμούς και η Μάλουρα 74 και μισό. Σε αυτό το σημείο πάμε να απολαύσουμε ακόμη δύο φορούς από το πολιτιστικό όμιλο Νέα Γενιά Ορόκλινης. Thank you.
καλά. Αγάπη μου, κότα μου, να μου φύγει τα λάθη μου. Έλα, έλα, πέφτυχα. Εξαιρετική και οι δύο χωροί, εξαιρετικό στο συγκρότημά μας. Και πάμε στην τρίτη μας ενότητα, όπου η τρίτη μας ενότητα είναι ο χορός, όπως όλοι γνωρίζουμε. Νομίζω ότι είστε μερακλείες του χορού, να επιλέξετε ποιος θα έρθει εδώ να χορέψει. Και πάμε στην πρώτη μας ομάδα. Ποιος θα έρθει να χορέψει? Μυρούλα. Μυρούλα. Η Μύρο. Η κυρία Μυρούλα, να πούμε, δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάποιαν. Κυρία της Κυπριακής τηλεόρασης, δεν ξέρω αν η κόρη που μοιάζει, η μάνα μοιάζει της κόρης. Η κόρη της μάνας. Νομίζω, η κόρη επήρε που τη μάνα και το τσάκτισμα και στο χώρο. Να πούμε, είναι η μητέρα της κυρίας Χριστιανάς Αρτεμίου, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, να τη στείλετε. Πάμε να δούμε τις χορευτικές σας ικανότητες. Να έρθει ο χορευτής μας να μας δείξει σε ποιο χώρο θα διαγωνιστείτε. Είναι το ζεμπέτσικο το κυπριακό. Πάμε να δούμε τη φιγούρα μας. Στυλ, νομίζω ήταν εξαιρετική. Συνόδευσε και το χορευτή μας. Να πάρετε τη θέση σας να δώσουμε την βαθμολογία σας. Ηλία μου. Αν και καθαρά αντρικός χώρος ο Ζεμπεκίκος, η κυρία Μυρούλα το χορέψε αρκετά καλά. Πατούσε εκεί που έπρεπε, δεν έκαμε τα τσαλιμάκια που κάνουν ένα σύνδεκι να πούμε. Χορέψε το σεμνά, ταπεινά, έβαλε 9 ωραίο. 9 για την κυρία Μυρούλα. Είναι ο χορός τους Ασσότες. Κατάγομαι από την Άσσα. Έχει το στέμα της. Ναι. Κυρία μου, πότε και πήραν το αλέντον της Χριστιανά. Είναι το τσάτσισμα του χορό. Δηλαδή η Χριστιανά χορεύκει ρε. Είναι ρε, έγινε να και χορός είναι καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης είναι ο μουσικός, είναι ο ζωγράφος και ο ποιός. Είναι τραγάμαντο. Έτσι.
Θα πάμε μαζί τώρα να μας πλήξει ο Βάσκος. Δεν θα μάθουμε, θα τραγουδούμε. Ακούσουμε και εσάς το χώρο. Βέβαια, βέβαια. Εγώ με τον Κωνσταντίνο ξεκινήσαμε να τραγουδούμε στους γάμους και να προευχούμε. Θα παρευχαριστούμε. Να κάνουμε διάφορα. Με τη Βράκα, να παραγγέλνουμε και Βράκα στο έστω. Και που μένα είναι μια. Και που τον κύριο Τσάκκα είναι μια. Που μένα κυρία αλλά για τους λόγους του ήταν τελευταία. Ευχαριστώ, μορφόμε. Και τα χιούμορα με την μητέρα μου πήρε νομίζω και τα πρέπει να το πεις πριν το πάμε στη δεύτερη μας ομάδα. Χωρώ σε ηλικία νομίζω. Ναι, τα πόδια μας έφυγαν. Δεν πειράζει. Εσείς. Πάμε! Ένας από τους αγαπημένους μου κυπριακούς χορούς έχω να πω ο Ζεμπέκικος ο Κυπριακός. Τι βαθμολογία σας. Έτσι πρώτος. Είναι το μορφόπεδο ρε φίλε. Εμένα άρεσε μου, γι' αυτό θα πω το ίδιο βαθμό με την διάρκεια μου 8. Ευχαριστώ πολύ. 8. Ηλία μου. Νομίζω να συμφωνήσω με τον Μορφόπεδο που βάζω για πρώτο, για ένα δεκάρι. Δεκάρι. Σε τρίτη μας ομάδα. Α. Ο τραγουδιστής μας. Κύριε Γύρο, περάστε εδώ. Πάμε. Υποκλεινόμαστε με τον φίλο να ομολογήσω. Έπρεπε να συνοδεύσω τον κύριο Γκύρο. Να συνοδεύσω. Πιστεύω με αξίω εσένα τον κύριο Γκύρο ξεκινάει ένα ειδήλιο. Όποτε ξεκίνησε... Ξέρε, έχουμε ειδήλιο. Κύριο Κρατάλα. Έγινε κύριε Γκύρο να... Αν μπείτε να χορέψετε, σου να αφήσει την παρουσίαση η παρουσιάστρια, σου αφήνει μαζί σου να χορέψει. Κάτι σημαίνει. Υπονοούμενο είναι το πράγμα. Είναι υπονοούμενο. Τι βαθμολογία σου, κύριο Κυραζή, έτσι μόνο, αλλά... 9. Κύριο Τσάκα. Πάρε εδώ, κύριος Κύρος. Τραβά, φλεστάρι, μωρέ, τι φλεστάρι. Τι πάρε, κύριο Κύρος, κύριο Κύρος, σε μου μένα είναι ρίγκια. Εννιά και από τον κύριο Τσάκα, Ηλία. Νομίζω μας σε κατάφερε και πήρες σε μέσα, το τσακπίνικο το χρόνο 10. Δέκα. Δέκα, ναι. Θα μας καλό κύριε Κύρο. Πάμε να δώσουμε και τη συνολική βαθμολογία για την τρίτη μας ενότητα. Η Γόλγη παίρνουν 91,5. Η Καφούντα παίρνει 96. Και 102,5 η Μάλουρα. Έχουμε πρώτη ομάδα τη Μάλουρα, νομίζω. Ο κύριος Κύρος, πάμε στην τέταρτη μας ενότητα και στην τελευταία μας ενότητα. Έχει ώρα που την περιμένουν νομίζω οι κριτές μας στην ενότητα. Είναι το φαγητό, ναι. Πρέπει οι κριτές να παταΐσουν τους διαγωνιζόμενους. Ό,τι θέλουν οι κριτές μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φυσικά να με φάει το φαΐ οι κριτές μας. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Ποιος θα έρθει να δοκιμάσει το φαγητό μας. Εσείς που λίγο, πέλετε να πάνε. Γιατί εσύ κύριε το όνομα σας. Παναγιώτης. Παναγιώτης, δεν τρώτε φαγητό. Δεν ξέρω πώς το κατασκευάζω λίγο, πέλετε, ξέρω πιο πολλά.
Ποια κοπέλα θα έρθει, κυρία Χρυστάλλα, έλα κυρία Χρυστάλλα. Κυρία Χρυστάλλα, εδώ. Πάρτε τη θέση σα, νομίζω. Το ειδήλιο. Να περάσει μέσα το φαγητό. Περιμένετε, να κλείσουμε τα μάτια. Να κλείσουμε τα μάτια της κυρίας Χρυστάλλας. Παρακαλώ, μορφόμε να κλείσει τα μάτια μου φαγητό. Κυρία Χρυστάλλα, μπορείτε να σας φέρουμε και το μικρόφωνο. Για να βγούμε. Και να περάσει μέσα τα φαγητά. Μα γι' αυτό βάλω την μασκαρά, έστω. Αν βγάλουμε τα γυαλιά, ναι, κυρία Χρυστάλλα. Να σας αναφάσουμε. Το μορφό παιδό, ορίστε, δεν είναι αγκυρά της μακιγιάς. Ορίστε. Το μικρόφωνο, πάτε εδώ. Ορίστε. Και να περάσει μέσα το φαγητό μας. Έρχεται το φαγητό. Αντιρρίστηκε το πίπαστη. Λοιπόν, να περάσει να πάρεις τη θέση σου, να... να τα είσαι στην κυρία Χρυστάλλα. Το ειδήλιο. Εγώ σκουρούθηκε αγάπη για τούτα. Ας σου είναι ένα φιλίν κυρία Χρυστάλλα. Ανοίξω στο μάτι κυρία Χρυστάλλα μου. Επόμενε να το ρίξετε. Εύκολα φάει. Παραδοσιακών Κυπριακών. Κάθε κυρία Κιντρόμεντα. Μην μπορώ να έχω άλλη μια κουταλιά. Θα πρέπει να μας αυγείς και άλλη καλά. Δεν καλά, να το σιουρέψω. Να το σιουράρεις. Έλα. Και θέλουμε και τέσσερα υλικά μόλις μας πεις την ονομασία, να. Έχει. Πάμε, κυρία Χρυσταλά. Εγώ τις διαβάσκω, ίσω μετά. Βέβαια, ναι. Πολλά εύκολο φάει. Εμποτούντα. Έμαστε. Άντε. Κουπέτια. Εν κάτι κοντινό. Κάμνιστα με τα κουπέτια. Το, ναι, εδώ. Ναι. Με τις ντομάτες παραγεμιστές. Μπράβο, παραγεμιστά. Γεμιστά τα λεγόμενα. Εντάξει, τολμάδες. Τολμάες. Α. Να μας πεις και τέσσερα υλικά. Η ντομάτα. Ναι. Ρύζι. Ρύζι, σωστά. Πρέπει να είσαι και κρέα, σε μιλώσαμε σήμερα. Ήταν νηστίσιμα να πούμε. Α, ήταν νηστίσιμα. Είχε σόγια μέσα καλό. Κρεμμύδι, λάδι, είναι από τα μπράβο, βρίσκεται τα τέσσερα υλικά. Κυρία Χρυστάλλα μου, να βγάλουμε τη μάσκα. Βρίσκεται και την ονομασία, και τα υλικά. Να μου δώσετε το μικρόφωνο, σα ευχαριστούμε να ακούσετε τη βαθμολογία. Είσαι τα χαμογελή τόσο σκέφτη μου. Χαμογέλα του λίγο. Να πω να αφήνουμε κανένα πάρα πολύ μια να σε μην πειρες κομπή. Πάμε στον κύριο Τσάκα. Δέκα, η Φρενταούλα. Δέκα για την κυρία Χρυστάλλα. Ο Ηλίας μας. Αντικειμενικά όμως τώρα, επειδή είναι το μορφό παιδοντής, γι' αυτό είναι βάλε το δέκα. Κυρία Χρυστάλλα μου δυσκολεύτηκες πολλά μες στο φαΐ. Δυσκολεύτηκες πολλά και φέρνεις μας το μάτι δύσκολη θέση. Ήβρες τα λιγά. Άντε ρε κανείς. Άντε επειδή έτσι αυτό. Αυτό, καλό, δεν τα κυπέρα. Κύριε Χρυστάλλα, μην κατσουφτιάζεις, για το να το θέλω. Όχι, αγάπη μου, κατσουφτιάζεις. Αγάπη μου. Δεν έχει καμία σχέση το μου να σου πει αυτό που μου είπες. Ξέρω ότι... Αρχίσου το φαΐ. Αρχίσου το φαΐ. Ήταν ωραίο. Εγώ διαφορώ με τον ίδιο ότι είναι μπροστά αισθητικά. Γιατί στη δεύτερη σου... Όχι, τα αισθητικά έπρεπε να πλέον τα... Δυσκολεύτηκες. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλά ρε, έτσι είναι να το κάνουμε το φαΐν που το τρακ που είσαι η γενέκα έτσι να βρεις καινούλα. Δεν αγκριστάλλα. Όλο να βγαίνει. Πάμε στη δεύτερη μας ομάδα. Ποιος θα έρθει εδώ να φάει. Έτω, ο Ανδρέας. Ποιος ονομάζεται Τζις. Μόνος Ανδρέας. Μπράβο κύριε Ανδρέας. Είναι ωραία να μαγειρεύουν και οι άντρες. Εσείς μαγειρεύετε. Να βάλουμε τη μάσκα μας. Βέβαια, χωρίστε τη μάσκα. Να ετοιμάσετε το φαγητό να έρθει μέσα. Λοιπόν. Να περάσει το φαγητό. Να περάσει το φαγητό. Εύκολο το φαΐ μας, νηστίσιμο να πούμε. Και δεν.
Ατελεία. Εδώ, μια μπουκο, βάλε μια ολό, μεν την έλεγε. Δεν μας κοιτάζει. Μπράβο ρε γίνε. Όχι. Όχι. Όχι, δεν είναι. Δεν κάμε στα μαύρα. Χάσαμε, δυστυχώς να βγάλουμε τη μάσκα. Και να δείτε, να το δείτε, κύριε Αντρέα μου, φτάξτε τη μάσκα. Μα δώσ' το εξάδω δράση, δεν αφού είπε λάθος ονομασία. Ναι, να δείτε υλικά, να δείτε το φαγητό και να μας πείτε τα υλικά. Ναι. Ρύζι, άλλα, νερό, λάδι, δολμίνι, αρτήματα. Μπράβο, είδρε τα όλα, είπαμε σε παραπάνω υλικά νομίζω. Δεν είσαι και έκανε σαν το. Και να... Δεν βρήκαμε την ονομασία, είπαμε μας ρεβίχια, αλλά τελικά ήταν η φαγή. Επειδή δεν ήταν ικανό που φτιάχνετε, εγώ να βάλω έξι. Έξι. Δυστυχώς είπετε την ονομασία, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να σας δούμε ακόμα μια μπουκιά. Πάμε στον κύριο Τσολί. Εφτά. Εφτά. Να δούμε τον κύριο Τσολί. Εφτά και από τον Ηλία μας. Πάμε στην τρίτη μας ομάδα. Η γυναίκα της παρέας. Να στείλουμε ένα μορφό εδώ το άλλο. Βέβαια, ο κύριος Τσολής θα έρθει. Άντρο μου, εσύ τι είναι λίγο πιο αριστερά, με το 12 ποντό να φαινούμε στην τελειά κοντή. Ορίστε, το μικρόφωνο. Και να στείλουμε το φαγητό. Μα πολλά ώρα το... το γαλήν του εδώ. Σε εκκρινούσε ο γαλήν και φορούν του. Απαναία μου, φεράς. Έχει και προτίμηση το κριτικό. Όχι, είμαι αλλεργικό στο συγκεκριμένο. Έχει να το φάεις εσύ. Έχω και εγώ αλλεργία, αν ευχήσω με κάτι που είναι αλλεργική. Δεν θα μπορούμε να το πούμε, αρέπει. Όχι. Αριστά. Λοιπόν. Ναι. Ναι, έτσι να εσύ που να το φάει. Ναι, αλλά όχι να το μυρίζουμε μπορώ. Χαρά σου τύχη. Ναι, κάτω το μικρόφωνο. Κάτω το μικρόφωνο. Ανοίξω στο μαγαζί σας. Μπράβο. Πέντε μας. Αόμουλ. Ναι. Πέντε μας κυρία Κούλα. Ένα εύκολ. Αυτό θα πάει κάτω. Αν δεν κάνω λάθος είναι μελιτζάνες. Δεν είναι μελιτζάνες. Βάστε το μικρόφωνο κοντά σας. Επειδή είπατε λάθος την ονομασία, πρέπει να βάλουμε τη μάσκα, να το δείτε το φαγητό και να μας πείτε για να είμαστε δίκαιοι με την άλλη ομάδα. Είναι πάνε, να πούμε. Μπράβο. Και θέλουμε να έχετε υλικά. Ελαιόλαδον, ντοματούλα, κρεμμυδάκι. Ελαιόλαδον, ντοματούλα. Κρεμμυδάκι, φαντάζομαι. Αλάτι. Το κύριο συστατικό. Πάμε. Μπράβο. Αυτό λέω κι εγώ. Να πάρετε τη θέση σας. Ούτε η δεύτερη ομάδα έβρε το όνομα του φαγητού. Πάμε στο βαθμολογία σου. Δεν το έβρε το συγκεκριμένο. Άρα ξεκινούμε που το τι πιάσε, τι είναι η... Νομίζω να μοιράσουμε την βαθμολογία με 5 βαθμούς για την ονομασία και 5 για τα υλικά. Εντάξει, ένα 7, νομίζω. 7. Μια χαρά. Εγώ δεν τα κάνω το ίδιο με πριν 6, αφού δεν ήταν καλό. 6. Ένα μας βρήκε. Καλά, 7 μαζί με τον κύριο Τσουλή. 7. Εσύ ως φτάσαμε στο τέλος της τέταρτης μας ενότητας και πάμε να δούμε τη συνολική βαθμολογία και τον νικητή του απόψινού παιχνιδιού. Η Γόλγη 119 βαθμούς και μισό. Καφούντα 116 βαθμούς και η Μάλουρα 122 βαθμούς και μισό με νικητή τη Μάλουρα. Συγχαρητήρια. Περάσαμε όλοι μας υπέροχα απόψε, ελπίζω να περάσετε κι εσείς και πάμε με χορό από το πολιτιστικό όμιλο Νέα Γενιά Οροκλίνης. Να πάω να πεις της μάνας σου να κάνεις άλλη κόρη κι εκείνη που κάμεν τώρα ένα την πάρω γιόνι. Κι εκείνη που κάμεν τώρα ένα την πάρω γιόνι. Αγάπη
σταμάτησαν από ζωή, μα λιώ ζωή δεν έχω. Τα νήμα με κλάδε που συντε κλάδε μα δεν έχω. Τα νήμα με κλάδε που συντε κλάδε μα δεν έχω. Μπουλάνι πως έβριζα η αγάπη. Μαλλιώτη με δοκι μας αξέντη κρυπαρμάζει. Μαλλιώτη με δοκι μας αξέντη κρυπαρμάζει. Αλίμονον οι όμορφες να μένε πεθανίσκαν. Να τάμπουν αρρωστούσα σύντε πάλε να γιανίσκαν. Να τάμπουν αρρωστούσα σύντε πάλε να γιανίσκαν. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο Πάμε Παραδοσιακά. Μας κρατήσατε υπέροχη συντροφιά απόψε στο παιχνίδι μας. Ευχαριστούμε τους παίχτες μας που ήταν εδώ. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε το παιχνίδι. Ευχαριστούμε βεβαίως και τους κριτές μας που μας έκαναν την τιμή να βρίσκονται απόψε μαζί μας. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή, εδώ την ίδια ώρα, στο ΡΙΚ 1, στις 9.30. Κλείνουμε με ένα τραγούδι. Αγάπησα την Μπουκαρκιά. Αγάπησα την Μπουκαρκιά, την Κατογιάτα.